Μπήκατε στο φουσκωτό. Ναι, ναι. Πολύ, πολύ ερωτευμένοι. πήγαμε στη Μήλο την άλλη μέρα. Ένας φίλος μου έχει ένα σπίτι μέσα στον Αδάμαντα. Ναι, μέσα στον κόλπο. Μέσα στον κόλπο. Μου λέει, θα πας να δες, έχω το ρεμέτζο κάτω από το σπίτι, θα πάω να δες εκεί. Πάω να δες εκεί. Και είπα στην Κάτια ότι για να μην πιάσει εκείνη τον μπαλόνι, να πάω να το πιάσω εγώ. Ναι. Οπότε έφερα το σκάφο, το ευθυγράμμισα προς τα πίσω. Εντάξει, λέω, μόλις φτάσουμε κοντά, θα το πιάσω εγώ. Α, το πιάσω εγώ να και εσύ. Να πιάσεις, να σου πω, σταμάτησες. Όταν λοιπόν φτάσαμε στα 2-3 μέτρα από το μπαλόνι, της λέω κράτη. Μου λέει τι. Της λέω κράτη. Τι κράτη. Κράτη, της λέω κράτη. Μέχρι να πω κράτη 3 φορές, το είχαμε πάρει το μπαλόνι από κάτω, είχα τα σκηνιά. Και πιάσατε τις προπέλες. Τρυπήσαμε το μπαλόνι. Α, τόσο χάλια. Πέφτω μέσα με ένα μαχαίρι, μισή ώρα μου πήρε να κόψω τα σκηνιά. Και φύγαμε να πάμε στον Αδάμαντα, γιατί ευτυχώς δούλευαν όλα, δεν έπαθε μια ζημιά οι μηχανές. Πάμε στον Αδάμαντα μέσα από λογό, δένουμε έξω από εκεί που δένουν τα εστιοπλοϊκά. Mm-hmm. Και πάνω που τελειώναμε και ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε, έρχεται ένα μεγάλο σκάφος με πολύ μεγάλη ταχύτητα και πετάει όλα τα εστιοπλοϊκά και εμάς πάνω στον τόκο. Ω, Παναγιά μου. Και νομίζαμε ότι βουλιάζουμε, δηλαδή νομίζαμε ότι σπάει τελείως το σκάφος. Πόσο καιρό ήσασταν μαζί. Σκάλες έχουν διαλυθεί από τα εστιοπλοϊκά, έγινε χαμός. Οπότε καταλαβαίνεις, λύνω πάλι. Φεύγεις. Και φεύγω να μπω από μέσα. Παναγιά. Από μέσα δεν είχε θέση. Έδεσα δίπλα σε μια βάρκα που είχε. Μυρωδιές. Πολλές μυρωδιές. Να μην στα πω λίγο. Το κατάλαβες, ναι. Οπότε εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη περιπέτεια. Αλλά είμαστε πολύ ερωτευμένοι. Κοίτα, το ότι δεν σε χώρισε μετά από αυτό, όντως πρέπει να ήταν πολύ ερωτευμένοι μαζί. Πραγματικά. Και αυτό είναι αλήθεια αυτό που λένε, ότι αν θέλει να διαπιστώσει, αν κάνει με το ζευγάρι σου τέλος πάντων, πρέπει να πας ταξίδι με ένα σκοτό. Αλλά ήταν πολύ ωραία. Γιατί δέσαμε, μείναμε εκεί τρεις μέρες. Μείναμε τρεις μέρες εκεί. Και ερχόντουσαν συνέχεια οι ντόπιοι από εκεί και μας φέρανε, όχι, μας φέρανε τύρια, μας φέρανε κρασιά, μας φέρανε, ξέρεις. Χάνεις απλά. Τουαλέτα είχε μέσα στο σκοτό. Ναι, είχε. Εντάξει. Είχε, αλλά... Τι θες να το πούμε και αυτό τώρα είπαμε, ρε Φέη. Γιατί εμείς την πρώτη φορά που πήγαμε... Χάλασε όμως. Σάκη, εμείς την πρώτη φορά που πήγαμε με το φουσκωτό με τη Φέη, ψάχναμε τουαλέτα να κάνουμε... Ναι. Περνάει μία ώρα, δύο, λέω εντάξει, μαζέψουμε τα πράγματα, μας να φύγουμε. Του λέω τι ώρα φεύγουμε. Και λέω γιατί να φύγουμε. Ξέρεις, ένας κόλπος μαγικός, ονειρικός, στην Ιθάκη πρώτο μας ταξίδι. Και μου λέω να φύγουμε, να τα μαζέψουμε. Λέω γιατί να φύγουμε. Γιατί θέλω να κάνω. Τσίσαμε. Τσίσαμε. Λέω στη θάλασσα εδώ, ερημιά μόνη μας, πρωτόπλαστη εδώ κτλ. Αδάμ και Εύα. Ο Αδάμ εγώ. Ναι, λοιπόν, και θες να κάνεις τσίσα εδώ, υπάρχει θάλασσα, υπάρχει έξω. Μου λέει όχι, εγώ λέει τουαλέτα έχουμε μαθεί. Εγώ δεν πάω. Την πατήσαμε, δεν κάνει για φουσκωτό. Να σου πω τώρα τέσσερα παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά. Δηλαδή, είναι πολλά, είναι αλήθεια, είναι πολλά. Αλλά είναι ωραία. Πώς τα φαίνεται πολύ τώρα, παιδί μου, με τέσσερα παιδιά. Εντάξει, δεν το σκέφτεσαι αυτό πριν προχωρήσεις. Εντάξει, φαντάζομαι συνειδητά κάνουν τέσσερα παιδιά, δεν έγινε τυχαία, ας πούμε. Ρωτάς λάθος. Το ξέρεις ότι ταΐζει το μωρό με το γάλα της, κάτι ξυπνάει το βράδυ. Κάτσε, εδώ μου λέει τυχαία ότι έγινε. Κάτσε εδώ. Όχι. Ταΐζει το μωρό. Εσύ το ταΐζει το μωρό. Αυτό είναι όμως άλλο θέμα. Κάτσε, ένα είναι τα θέματα. Καταρχήν να γίνει. Κοίτα, πριν πάμε στο ταΐσμα, πρέπει να δούμε πώς το πιάσα το μωρό. Λέει ότι έγινε τυχαία. Δεν το είχατε προγραμματίσει. Ατυχαία έγινε. Απλώς εμείς τα κρατάμε όταν είναι τυχαία τα γράφεις. Και τα τέσσερα τυχαία γύρανε, συγγνώμη. Δηλαδή συνειδητά. Εντάξει, είναι σαν να προκαλείς και την τύχη. Μόνο τον Αλέξανδρο κάναμε έτσι. Α, ναι. Τα άλλα τρία δηλαδή έτυχε και μετά τα κρατάμε. Ήρθαν. Οπότε, άμα τύχει και πέμπτη, θα το κρατήσετε, ας πούμε, τώρα. Νομίζω ότι θα βάλουμε τα δυνατά μας να μην έρθει πέμπτη. Πώς είναι τρέλα μέσα στο σπίτι με τέσσερα παιδιά, γιατί εμείς με δύο και είναι τρέλα. Με τέσσερα πώς είναι, ας πούμε. Δεν είναι τρέλα. Είναι ένα συνεχόμενο πάρτι αυτό. Δεν... Δηλαδή. Βάζουν μουσικές συνέχεια, τα χορεύουν. Ρουβά, βάζετε ή. Όχι, όχι. Δεν ακούτε ρουβά στο σπίτι. Όχι. Εγώ το αποφεύγω ούτως ή άλλως. Αλλά... Στο σπίτι τι ακούτε δηλαδή, με τι διασκεδάζετε. Η Αναστασία, ό,τι είναι καινούριο από το σχόλιο ότι φέρει. Παιδικά. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Τραγούδια, κανονικά. Τώρα τι τάξη πάει. Δευτέρα. Ζήλια δεν υπήρχε ποτέ, αυτό δεν το ζήσατε. Γιατί είναι και φυσιολογικό να ζηλεύουν τα αδέρφια. Νομίζω η Αναστασία στον Αλέξανδρο τη τύχησε λίγο ο ερχομός του Αλέξανδρου. Αλλά για λίγο. Για λίγο. Μετά ήταν. Συνήθεια πια. Μετά ήταν μια ρουτίνα. Ναι. Λέγαμε στην εκπομπή ότι θα φεύγει. Καμιά φορά θα πάτε, ρε παιδί μου, κάπου και θα λένε στο σπίτι θα μας φέρουν ένα μωρό. Θα ανησυχούν, θα ζητάνε μεταξύ τους ότι θα επιστρέψετε με ένα μωρό. Αποκομώνουσαν. Ήξεραν όλη τη διαδικασία τώρα στο τέταρτο από την αρχή. Δηλαδή. Εσύ μπήκες μέσα στη γέννα. Είδα τη διαδικασία.
Έβγαλες φωτογραφίες και τα λοιπά που κάνουν όλοι. Ναι, ναι, έβγαλα. Κανονικά, ε. Ναι, ναι. Πες όμως και για αυτά στο σπίτι που κάνεις, πώς ασχολείσαι πραγματικά. Δηλαδή, εγώ να καταλάβω ότι λέει ένας άντρας ασχολούμαι με τα παιδιά. Συνόμως, αλλά όταν δεν ασχολείσαι, αλλάζεις πάνες και τέτοια. Όχι, όταν κανονικά μπορείς να κάνεις το γάλα της μαμάς στο μητρικό, το οποίο, ναι, ας πούμε, μπαίνει στην κατάψυξη. Αυτό είναι μια διαδικασία. Να το δώσεις με το μπιμπερό, να ρευτεί το μωρό, να το αλλάξεις μετά πάνω. Μετά από τέσσερα παιδιά είναι πλέον. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι ασχολείσαι 100%. Το έχεις. Το έχω μάθει. Δεν το κάνουν όλοι. Δεν ξέρω. Το βράδυ ξυπνάνε. Εγώ στο λέω, δεν το κάνουν. Εγώ δεν το κάνω. Όχι. Εγώ. Κάτσε, μην με κοιτάς έτσι, Λόξα. Την ημέρα είμαι full, ρε παιδί μου, εργασία με τα παιδιά κτλ. Να τα πάρω, να τα πάω για μπάνιο, να τα πάω για πισίνα, να τα πάω για παιδική χαρά. Την ημέρα είμαι, το βράδυ κλείνω. Δεν έχει αλλάξει πάνω δηλαδή ποτέ. Πέντε φορές. Τρεις φορές. Δύο φορές. Μία φορά έχω αλλάξει πάνω. Έλεος. Μία φορά από περιέργεια. Ενός άλλου παιδιού. Ενός φίλου μας. Λοιπόν, ωραία. Είναι καλύτερος καπετάνιος από μένα. Είναι καλύτερος πατέρας από μένα. Όχι, δεν σε κάνει. Πες ότι τραγουδάει και καλύτερα από μένα, δηλαδή. Τώρα να τραγουδούμε κιόλα. Δεν σε κάνει πιο καλό, παπά. Είναι στον άνθρωπο, αν το έχεις κιόλα. Αν σου αρέσει. Εδώ λέει κάνει μπάνιο. Είναι μαμάδες και εγώ θέλω να πω ότι όταν γέννησα. Όχι, όταν πρωτοέρχεται το μπεμπέ στο σπίτι. Έχεις μία γωνία. Εγώ ήθελα τη μία λίγο να μου δείξει. Αλλά εδώ σου λέω ότι έκανε το πρώτο μπάνιο στα μωρά, το κάνει αυτός. Ναι, το έκανα και από τη μία. Εντάξει, μου άρεσε. Δεν ξέρω. Πού σου βγήκε αυτό, δεν φοβήθηκες, μη σου πέσει, μη σου γλιστρήσει. Όχι, καθόλου. Εντάξει, εγώ είμαι ο μεγαλύτερος από τρία παιδιά. Α, είσαι ο μεγαλύτερος. Ναι, είχα μάθει κάπως να τα φροντίζω όταν ήμουν πιο μικρός. Οπότε έχεις μάθει, έχεις εξοικείωση με τα παιδιά. Γενικά έχω μία εξοικείωση με τα παιδιά. Τσακώνεστε ποτέ σε ζευγάρι εσείς? Ναι, βέβαια. Για ποιους λόγους τσακώνεστε δηλαδή? Για σημαντικά πράγματα. Όπως. Για αν θα δούμε την ίδια ταινία, ας πούμε. Απλά πράγματα. Ναι, ναι. Και μπορεί να κορυφωθεί ο καυγάς, όχι, δηλαδή. Όχι, όχι. Ποιος κάνει πίσω, εσύ ή Κάτια? Συνήθως κάνει πίσω αυτός που είναι πιο ψύχρεμος. Και ποιος είναι συνήθως? Δεν υπάρχει. Εξαρτάται τη στιγμή. Ναι, ναι. Έχετε ποτέ δηλαδή φτάσει σε ένα σημείο έτσι κομβικό που να είναι έντονοι οι καυγάδες στη σχέση σας και να πείτε ότι τώρα δεν πάει άλλο, κάτι πρέπει να κάνουμε? Ή ποτέ δεν έχετε φτάσει ακριβώς? Όχι, έχουμε φτάσει κάποια στιγμή σε δύσκολο σημείο, το οποίο. Όμως είχε να κάνει, νομίζω, με αλλαγές που συνέβαιναν στη ζωή μας γενικότερα και αυτές επηρεάζαν εμάς. Δηλαδή, σε σημείο χωρισμού, ας πούμε, ή σε σημείο έντονου καυγά? Όχι τόσο. Όχι, όχι χωρισμού. Δεν έχετε πει ποτέ την κουβέντα να χωρίσουμε? Μπορείτε να την έχετε πει κιόλας. Είναι πολλά ζευγάρια, τι λέγεται, δεν το εννοούν. Ξέρεις, αν το εννοείς, έχει σημασία. Άρα το έχετε πει χωρίς να το εννοείτε. Μπορεί να. Ξέρεις, δεν θέλω να. Μπορεί να το έχουμε πει. Τι γνώμη είχε πριν για σένα, πριν σε γνωρίσει? Γιατί όλοι μας για τον Σάκη Ρουβά πριν το γνωρίσουμε, αν έχουμε την τύχη να το γνωρίσουμε, έχουμε κάτι στο μυαλό μας. Η Κάτια τι γνώμη είχε για σένα? Πρέπει να την ρωτήσεις. Δεν σου είχε πει, δεν το έχετε συζητήσει ποτέ? Εντάξει, μου είχε πει ότι με έβρισκε ένα ωραίο παλικάρι, ας πούμε. Μέχρι εκεί, για το χαρακτήρα? Δεν με ήξερε. Σάκη, ξέρεις τι μου έκανε με ένα εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι τα τελευταία χρόνια. Σε κάτι που έχεις διαφοροποιηθεί είναι ότι λες τη γνώμη σου για πράγματα που δεν είναι του αμέσου διαφορετός. Δηλαδή, όχι για το τραγούδι, για το θέατρο, για την παρουσίαση, για την τηλεόραση, αλλά λες τη γνώμη σου, ας πούμε, για τα πολιτικά. Που αυτό πιθανόν να σου αφαιρεί μέρος της δημοφιλίας. Όπως, ας πούμε, πέρσι που βγήκες και είπες, ναι, είμαι εναντίον του όχι στο δημοψήφισμα. Ή που λες τη γνώμη σου για κάποια τρέχοντα πολιτικά ζητήματα. Γιατί το κάνεις αυτό, δεν φοβάσαι ότι θα χάσεις κάποιους από τους θαυμαστές σου, ας πούμε? Ναι, αλλά ταυτόχρονα αισθάνομαι την υποχρέωση να το κάνω. Ο Τσίπρας είναι ένας πολιτικός γενιάς μας, νέος άνθρωπος. Ναι. Που έχει τώρα κρυθεί 1,5 χρόνο. Πού σου φαίνεται, είσαι ικανοποιημένος? Το αποτέλεσμα τον κρίνει, όχι εγώ. Που το αποτέλεσμα είναι καλό ή όχι? Τι βλέπεις εσύ? Βλέπω. Κοίταξε, αν σίγουρα. Αν μάθω εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Ναι, κοίταξε, θα ήταν πολύ δύσκολο να είμαστε ικανοποιημένοι ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Γιατί ναι, η Ελλάδα είναι σε μια δύσκολη. Αυτό είναι το θέμα. Η Ελλάδα ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση και είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Ο Τσίπρας πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί να έκανε τα δύνατα δυνατά να κάνει το καλύτερο που μπορούσε. Mm-hmm. Το άσχημο είναι ότι ο κόσμος του ψήφισε να κάνει κάτι άλλο τελείως διαφορετικό από αυτό που έκανε τελικά. Από το 0 έως το 10, αν το 0 το βάλουμε άκρα αριστερά και το 10 άκρα δεξιά, ας πούμε. Εσύ πού κινείσαι πολιτικά? Νομίζω στο κέντρο. Θα κατέβαινες εσύ κάποια στιγμή? Φαντάζομαι προτάσεις σου έχουν γίνει. Να κατέβεις ως υποψήφιος βουλευτής ή ως επικρατείας ή να ασχοληθείς τέλος πάντων από μια θέση στην ενεργή πολιτική. Θα το έκανες ποτέ ή όχι? Κοιτάξτε, όλοι έχουμε το δικαίωμα, αλλά και πολλές φορές την υποχρέωση να ασχοληθούμε με τα κοινά. Δηλαδή να ασχοληθούμε με την κοινωνία μας, με τους ανθρώπους τους γύρω μας. Δεν το αποκλείω, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Θα αλλά είχε να κερδίσει. Για ποιο λόγο να το κάνει? Να προσφέρει μόνο, όχι να κερδίσει δημοφιλία, τι να κερδίσει. Θα έχανε μόνο, δεν θα σίγουρα κερδίσει. Σίγουρα θα έχανα. Αν κλείσει τον κύκλο του αυτό που κάνω, δηλαδή αν ο καλλιτέχνης μέσα μου σταματήσει να υπάρχει και όντως
κάτι άλλο με κερδίσει, θα μπορεί και να το κάνω. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν το βλέπω. Υπάρχουν τα αρνητικά σχόλια, ωραία. Υπάρχουν όμως και καλές στιγμές. Δηλαδή, λες ότι ο κόσμος είναι δίπλα σου μέχρι στιγμής και στη συναυλία πραγματικά το σχολιάζαμε και στην εκπομπή. Ήταν όλοι εκεί, γυναίκες, μικρές, μεγάλες, τραγούδησαν μαζί σου. Τι κρατάς από όλο αυτό? Εκτός από τον κόσμο που ήταν συγκλονιστική παρουσία του κόσμου στη Νέα Σμύρνη, αυτό που πραγματικά μου έχει μείνει είναι η συνάντηση με τον Μίκη Θεοδωράκη. Αυτή έγινε μετά την συναυλία συνάντηση, που είδαμε μια φωτογραφία που είχατε.